Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Μπήκε ο Αύγουστο, έχει ζέστη. 2 Αυγούστου σήμερα. 2024 Παρασκευή. Και στι 10.30 έχουμε live QA με ερωτήσει και απαντήσει. Το θέμα μα δεν θα μπορούσε φυσικά να είναι άλλο από το θέμα του βίντεο για το σύνδρομο της Ρεβέκας, το οποίο άνοιξε αρκετέ συζητήσει επικοδομητικέ. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σα βάλω το σύνδεσμο για το βίντεο για το σύνδρομο τη Ρεβέκα. Σύνδρομο τη Ρεβέκα, μήπω ζηλεύει του τη πρώην του νυν συντρόφου σου. Και θα ήθελα απόψε στο live, αν το θέλετε κι εσεί φυσικά, να μοιραστούμε ιστορίε, εμπειρίε, να με ρωτήσετε ερωτήματα σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Σα υπενθυμίζω ότι στα live τη Παρασκευή είναι μια καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα super stickers και τα super chats για να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε το κανάλι αυτό, το οποίο είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, το οποίο παρέχει πάρα πολύ δωρεάν υλικό για τους ανθρώπους να το παρακολουθήσουν. Θα ήθελα απόψε να μου γράψετε στα σχόλια, στο live, εάν σας έχει τύχει να νιώσετε ζήλια για πρώην του νυν συντρόφου σας. Αν αυτή η ζήλια είχε να κάνει με δικές σας ανασφάλειες και τη δική σας σύγκριση που κάνατε στο μυαλό σας με έναν πρώην ή με μία πρώην ή αν είχε να κάνει αυτή η ζήλια με ένα κόλλημα ή μία αιμονή που έχει ή είχε ένας δικός σας σύντροφος ο οποίος δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει με θαυμασμό για το ερωτικό του παρελθόν και το ερωτικό της παρελθόν και φυσικά βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια τα οποία θα τα συζήτησουμε απόψε. Κομπλεξιλίκια, ναρκισιστικές τάσεις, τριγωνισμοί, τριγωνοποίησεις. Υπάρχουν άθλινοι σύντροφοι οι οποίοι τριγωνοποιούν το τέρι τους με τον ή την πρώην και παρουσιάζουν το πρώην τέρι ως κάτι το ιδιαίτερο και το πολύ σπουδαίο προκειμένου να κάνουν τον Ιντέρι να ζηλέψει και να βρίσκεται σε μια συνεχή φανταστική φυσικά διαμάχη και σύγκριση με ένα πρόσωπο το οποίο δεν εκτιμούσαν καν από την αρχή. Σας δίνω έτσι λίγο μια πρόγευση του τι θα συζητήσουμε απόψε. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2024 στις 10.30 έχουμε βάλει αργάμιση τα live μας, 10 και μισή την Παρασκευή, για να έρθετε από τις παραλίες σας, από τις βόλτες σας και τους περιπάντους σας.